Από τη μια πλευρά έχουμε τους τρεις βασικούς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται υποψηφίους, οι οποίοι υπηρέτησαν για μια δεκαετία την ίδια διακυβέρνηση. Ο κάθε ένας τους από το δικό του πόστο. Τους παρακολουθούμε λοιπόν πολύ προσεκτικά να εξαγγέλουν την αναβάθμιση της οικονομίας, στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, στήριξη των χαμηλόμισθων, απονομή δικαιοσύνης για τα σκάνδαλα διαφθοράς, αποκατάσταση των κουρεμένων καταθετών, επίλυση του μεταναστευτικού, υποσχέσεις που φτάνουν μέχρι την επανέναρξη νέου διαλόγου για το Κυπριακό. Εύλογα λοιπόν, αναρωτιέται κανείς, καλά τόσα χρόνια ποιος κυβερνούσε? Μήπως ήμασταν εμείς και δεν το γνωρίζουμε? Γιατί, εφόσον είχα στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο, δεν εφάρμοσα στην πράξη τα όσα σήμερα υπόσχονται και να επιλύσουν τα σοβαρά προβλήματα του τόπου μας. Από την άλλη, βρίσκεται η δική μας υποψηφιότητα, βασισμένη σε ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα για αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και εθνικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Επιλέξαμε να κατέλθουμε αυτόνομα στις επερχόμενες εκλογές, θέλοντας να μείνουμε μακριά από δοσοληψίες για διαμοιρασμό θέσεων εξουσίας εις βάρος φυσικά του απλού λαού. Πετύχαμε όμως να βάλουμε στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Αυτά που απασχολούν τον πολίτη στην καθημερινότητά του, προτείνοντας ουσιαστικές λύσεις εποφελία ολόκληρου του συνόλου. Το ΕΛΑΜ διεξάγει εδώ και χρόνια ένα πολιτικό αγώνα επιβίωσης του κυπριακού ελληνισμού. Ως εκ τούτου, ένα από τα βασικότερα προβλήματα που θεωρούμε ότι αντιμετωπίζει ο τόπος μας είναι η μετανάστευση. Προειδοποιήσαμε ενέγκαιρα, αναλύσαμε τους κινδύνους, τότε όλοι μας χαρακτήριζαν ως φασίστες κρατσιστές. Χθες το βράδυ υιοθέτησαν τις θέσεις μας. Ξεκινώντας από το κομμάτι της οικονομίας, το οποίο επηρεάζεται, 200 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν το 2023 για επιδόματα σε αιτητές ασύλου από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Τα προηγούμενα χρόνια, όσες φορές είχαμε αναφερθεί στο ελόγω ζήτημα, βουλευτές, πολιτικά πρόσωπα και αρχηγοί κομμάτων έβγαιναν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαψεύδοντας πως αυτόν το οποίο λέμε είναι η αλήθεια. Τον περασμένο Δεκέμβριο όμως, ο Υπουργός Οικονομικών της παρούσας κυβέρνησης, μιλώντας για τον κρατικό προϋπολογισμό στο Κοινοβούλιο, επιβεβαίωσε αυτόν το οποίο έλεγε το ΕΛΑΜ. Τα επιδόματα προέρχονται από τα κρατικά ταμεία. Και μάλιστα προχώρησε, συμπληρώνοντας ότι αν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, απειλείται το κοινωνικό κράτος. Δηλαδή απειλούνται τα επιδόματα σε ανάπηρους, σε πολύτεκνες οικογένειες, σε μονογονιούς και φυσικά οι συντάξεις. Κάποιοι λοιπόν έλεγαν την αλήθεια στον κόσμο και κάποιοι του έλεγαν ψέματα. Τώρα αποδείχθηκε τι ακριβώς ισχύει. Έχουμε συλλέξει αρκετά στοιχεία, μαρτυρίες και καταγγελίες που δεικνύουν ότι τα επόμενα χρόνια οι Έλληνες της Κύπρου θα είναι μειοψηφία στον τόπο τους. Με τις επίσημες μετρήσεις, μέχρι το 2028 το 10% του πληθυσμού θα είναι αιτητές ασύλου. Τα προβλήματα συνεχίζονται
και στον τομέα της υγείας. Οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί επανέφεραν στον τόπο μας ασθένειες οι οποίες έχουν εκλείψει εδώ και δεκαετίες, όπως η ενεργή φυματίωση. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε πλέον και επίσημα πως η Τουρκία εργαλειοποιεί αυτούς τους ανθρώπους, στοχεύοντας να τους χρησιμοποιήσει σε μεταγενέστερο στάδιο. Επιτρέπουμε δηλαδή τη δημιουργία μιας πέμπτης φάλαγγας εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ζούμε σε μια εποχή που απειλείται και η εθνική μας ταυτότητα και η θρησκευτική μας πίστη και ο πολιτισμός και η ένδοξη ιστορία μας. Ελληνίες και Έλληνες, στηρίζοντας το εθνικό λαϊκό μέτωπο, δεν στηρίζεται απλά ένα υποψήφιο. Στηρίζεται μια παράταξη που μάχεται καθημερινά για τα δικαιώματα των πολιτών, που μάχεται καθημερινά για δικαίωση αυτού του τόπου. Πρέπει λοιπόν στις 5 Φεβρουαρίου να είμαστε δυνατοί και ισχυροί, ώστε να μπορούμε να ασκήσουμε μια αποτελεσματική πίεση, όποια και να είναι η επόμενη κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο. Σας καλούμε να συνταχτείτε μαζί μας, να μας στηρίξετε, να είστε στο πλευρό μας, για να μπορέσουμε στο τέλος να δικαιώσουμε όλον τον κόσμο που σήμερα υποφέρει από ατιμίες, σκάνδαλα, διαφθορά και ανθρώπους χωρίς ιδανικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.